Η Μονάδα Ιατρικής Ακρίβειας Κρήτης, μία από τις τέσσερις που εντάσσονται στο Εθνικό Δίκτυο, το οποίο δημιουργείται μέσα από τη σύμπραξη των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, τίθεται πλέον σε λειτουργία για να προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσα από την ανάλυση του DNA για την εξατομίκευση κάθε θεραπείας. Είναι κάτι το πρωτότυπο, λέγονται εμβληματικές πρωτοβουλίες, που είναι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η πολιτεία να καταδειχθεί με τρόπο εύληπτο, απτό και ορατό η σημασία της έρευνας, η απήχηση που μπορεί να έχει έρευνα στην κοινωνία. Η μονάδα, η λειτουργία της οποίας παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, στοχεύει στη ριζική αναβάθμιση της περίθαλψης των ασθενών, καθώς μπορεί να συμβάλλει στην επιλογή εστιασμένης θεραπείας με βάση τις ιδιαίτερες βλάβες του DNA των καρκινικών κυττάρων κάθε ασθενούς που θα ανιχνεύονται. Τέτοιου είδους αναλύσεις έχουν γίνει στα πλαίσια επιστημονικών συνεργασιών και έρευνας που διεξάγεται ανάμεσα σε ομάδες εδώ στο ΙΤ και στην ιατρική σχολή. Υπάρχει δηλαδή ήδη η δυνατότητα, υπάρχει ο εγκατεστημένος εξοπλισμός ήδη για να γίνονται αυτές οι αναλύσεις. Ακόμα και τα καινούργια φάρμακα ωφελούν σχετικά λίγους ασθενείς. Εάν ξέραμε εκ των προτέρων ποιος είναι αυτός που θα ωφεληθεί και ποιος είναι αυτός που δεν θα ωφεληθεί, θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη κατανομή των πόρων. Σε αυτή τη φάση, η μονάδα απευθύνεται κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί σε νευροεκφυλιστικά νοσήματα και καρδιαγγειακές παθήσεις. Ένα δεύτερο δίκτυο, εθνικό δίκτυο για κληρονομικά καρδιολογικά νοσήματα, στο οποίο στην Κρήτη θα ηγείται ο καθηγητής ο κύριος Παρθενάκης, ο καθηγητής της καρδιολογίας. Και ο στόχος εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι η μελέτη και η καταγραφή αυτού που λέγεται ευνίδιος θάνατος. Παράλληλα, θα επιτρέψει την ανίχνευση γενετικής προδιάθεσης για καρκίνο σε υγεία άτομα με οικογενειακό ιστορικό και στην έγκαιρη εφαρμογή της κατάλληλης πρόληψης. Στοχεύει στην ταυτοποίηση ομάδων ασθενών οι οποίοι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, για τα οποία χαρακτηριστικά αυτά έχουν αναπτυχθεί ειδικά φάρμακα, τα οποία όταν χορηγηθούν στους ασθενείς έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τις μικρότερες δυνατές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και ήδη ξεκινήσει στην αιματολογία, τώρα προσβλέπουμε σε μεγαλύτερο έλεγχο κονιδιώματος και βέβαια χρειάζεται από την πολιτεία ένας πολύ προσεκτικός σχεδιασμός, έτσι ώστε να γίνουν πολύ προσεκτικές κλινικές μελέτες, να υπάρξουν guidelines, να το υποστηρίξει το υγειονομικό σύστημα. Δεν είναι ιατρική για λίγους, θα πρέπει να είναι για όλους. Αμέσως σκοπός του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακρίβειας είναι οι κλινικές εφαρμογές της εξατομικευμένης ιατρικής να είναι προσβάσιμες πλέον για όλους τους πολίτες μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας. Όποια εξέταση, μοριακή ανάλυση, γενετική ανάλυση ενσωματωθεί τεκμηριωμένα στον αλγόριθμο της διάγνωσης, παρακολούθησης και θεραπείας ενός ογκολογικού νοσήματος σήμερα ή οποιοδήποτε άλλο νοσήματος αύριο, θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΗ, δηλαδή δεν θα υπάρχει επιβάρυνση των ασθενών. Ο ονειδιακά προφίλ συγκεκριμένα ανταποκρίνονται σε κάποιες ασθένειες ή φάρμακα καλύτερα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι λύσαμε το πρόβλημα, έτσι, και εκεί θα πρέπει να υπάρχει μία, ας το πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία από τον κόσμο.